Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Στην εκπομπή Πάνω απ' όλα Υγεία μου σήμερα θα μιλήσουμε για τις σχιστίες, όπως επίσης και για θέματα της γνωθοπροσωπικής χειρουργικής. Κοντά μας είναι κλητός προσκεκλημένος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας σήμερα. Κοντά μας λοιπόν είναι ο κύριος Νικόλαος Κεχαγιάς, ο οποίος είναι στοματικός και γνωθοπροσωπικός χειρουργός. Επίσης πρέπει να πούμε ότι είναι υπεύθυνος του τμήματος στοματικής και γνωθοπροσωπικής χειρουργικής στην κλινική Άγιος Λουκάς. Και ακόμα ένα τίτλο έχω να πω, είναι υπεύθυνος του πρώτου ελληνικού κέντρου, του πρώτου, ξαναλέω, ελληνικού κέντρου σχιστιών, για το οποίο βέβαια θα συζητήσουμε και πού εδρεύει και ποιες είναι οι δραστηριότητές του. Πρώτο λοιπόν, ελληνικό κέντρο σχιστιών. Κύριε Κεχαγιά, καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω στην εκπομπή σας. Κύριε Κεχαγιά, θέλω καταρχήν να σας πω συγχαρητήρια γενικά και για το κέντρο αυτό, για το πρώτο ελληνικό κέντρο σχιστιών, το οποίο γίνεται. Είναι πρώτο στην Ελλάδα, έτσι. Πρώτο κέντρο σχιστιών στην Ελλάδα. Είναι, από όσο ξέρουμε, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σχιστιών, το μοναδικό που υπάρχει ως κέντρο το οποίο αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα οργανωμένο. Μάλιστα. Τώρα, πρέπει επίσης να πούν στους τηλεθεατές μας ότι την εκπομπή αυτή την κάνουμε βέβαια για να ενημερώσουμε τον κόσμο, αλλά γιατί παράλληλα γίνεται και μία ημερίδα στις επόμενες μέρες εδώ στην πόλη μας Θεσσαλονίκη, στην κλινική Άγιος Λουκάς και με αφορμή του πρώτου αυτού κέντρου, ελληνικού κέντρου σχιστιών, αλλά και για την ενημέρωση και του ιατρικού κόσμου και από ό,τι καταλαβαίνω και των γονέων που τυχόν έχουν παιδιά τα οποία έχουν σχιστίες. Είναι μία ημερίδα στις 1 Απριλίου, ημέρα Σάββατο. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει, ιατρό ή μη. Αναφέρεται γενικά από την εμβρυϊκή, μάλλον στην περίοδο της κοίησης, ένα παιδί που έχει σχίστια, μέχρι και 21 για τα αγόρια ή 19 για τα κορίτσια. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα περιλαμβάνει μία σειρά εξετάσεων και επεμβάσεων αποκατάστασης ή αισθητικής αποκατάστασης καλύτερα για τα παιδιά, γιατί αυτά τα παιδιά δεν έχουν τίποτα άλλο διαφορετικό από όλα τα άλλα. Ναι. Να πούμε τώρα, κύριε Κεχαγιά, θα αρχίσω από αυτό το απλό, για σας απλό, αλλά για τον κόσμο που μας παρακολουθεί, ίσως δεν γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό. Να πούμε ουσιαστικά τι είναι οι σχιστίες. Τι είναι οι σχιστίες οι οποίες εμφανίζονται στα παιδιά και για να γνωρίζει και ο κόσμος, αλλά και ο ιατρικός κόσμος. Έτσι. Γιατί οι σχιστίες εμφανίζονται και κυκλοφορούν, ας πούμε, ως όρος και με διάφορες άλλες ονομασίες, νομίζω. Ή ναι, όχι. Βεβαίως. Οι σχιστίες είναι, καταρχήν, είναι μια λέξη ελληνική. Ναι. Η σχιστία, η οποία χρησιμοποιείται και σε άλλες λέξεις, γλώσσες ξένες. Γλώσσες, ναι. Παρ' όλα αυτά, είναι μια ανατομική σύγκληση των ιστών του προσώπου. Mm-hmm. Αυτό δημιουργείται στην περίοδο της κοίησης. Ακριβώς. Δεν συγκλίνονται κάποιοι ιστοί και αυτό αφορά το άνω χείλος και την άνω γνάθο. Mm-hmm. Η άνω γνάθος αποτελείται από τρία μέρη. Mm-hmm. Από τη φατινιακή αποβασία που φυτρώνουν τα δόντια μας και την υπερώα που χωρίζεται σε δύο μέρη, τη μαλακή και τη σκληρή. Mm-hmm. Φυσικά υπάρχουν σχιστίες οι οποίες είναι συνήθως κατά 90-95% και παραπάνω από τη μία πλευρά, δεξιά ή αριστερά στο χείλος. Mm-hmm. Και αφορά είτε μόνο το χείλος, είτε μόνο την υπερώα ή και όλα αυτά. Mm-hmm. Πάρα πολύ σπάνια υπάρχει η επέκταση αυτής της σχιστίας να φτάνει μέχρι το μάτι ή και μέχρι επάνω το μετωπίαιο οστό. Υπάρχει ακόμα πολύ πιο σπάνια μια περίπτωση να υπάρχει μια σχιστία στη μέση γραμμή του προσώπου, η οποία συνήθως δεν συνοδεύεται με επιβίωση του παιδιού. Ναι. Και αν επιβιώνει αυτό το παιδί, έχει συνεχώς προβλήματα γιατί συνοδεύεται και από άλλο σύνδρομα της υγείας. Σας παρακολουθώ, όπως ανεβάζετε και πολύ ωραίες εικόνες και βλέπω γενικά ότι έχετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι έχετε μεγάλη δραστηριότητα και στο θέμα αυτό. Άρα λοιπόν και μεγάλη εμπειρία, κύριε Κεχαγιά, και πρέπει να το πούμε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα παράδοξο. Ερχόμενος από το εξωτερικό, μετά την μετεκπαίδευσή μου στον τομέα και αυτών των σχιστίων, νόμιζα ότι θα ήμουν ένας από όλους γιατρούς που κάνουν σχιστίες. Ναι. Δυστυχώς διαπιστώνουμε μετά από 7 χρόνια λειτουργίας του κέντρου, γιατί άρχισε να λειτουργεί την 1η-1η του 2016, ότι υπάρχει αρκετό σκοτάδι στις σχιστίες γενικά. Κρίμα. Από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο. Mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε από το πιο απλό. Ναι. Ο ιατρικός κόσμος, όπως και γενικά ο κόσμος, αναφέρεται στις σχιστίες σαν λαγόχυλο ή λυκόστομα. Ισχύει. Αν φέρετε εδώ ένα λύκο, ένα κουνέλι, θα διαμαρτυρηθεί εντόνως για την ονομασία αυτή, γιατί δεν έχει ούτε το λύκος ούτε το κουνέλι μια τέτοια έλλειψη όπως έχουν τα παιδιά αυτά. Ας την ονομάζουμε την ωραία ελληνική λέξη σχιστία, γιατί φανταστείτε το χρησιμοποιούν οι ξένοι αυτή τη λέξη. Δεν λένε ποτέ στα αγγλικά ή σε κάποια άλλη γλώσσα το κουνέλι ή το λυκόστομα. Παρ' όλα αυτά είναι μια κοινή λέξη που τη χρησιμοποιούν οι γιατροί.
θα έπρεπε κάπως να το βελτιώσουμε αυτό και να το λέμε με την επιστημονικό όρο της σχιστία γενικώς. Δεν ακούγεται και πολύ ωραίο, έτσι. Ωραία. Και για τους γονείς και για τον κόσμο. Έτσι νομίζω. Νομίζω ότι οι ζώφυροι θα προσβληθούν. Ωραία, λοιπόν. Συμφωνώ. Πάμε λίγο παρακάτω. Άρα, λοιπόν, πρώτα πρέπει να προσαρμοστούμε όλοι ως ακροατήριο, ως κοινό και ιατρικός κόσμος. Και ο κόσμος, ο οποίος τυχόν έχει παιδιά τα οποία έχουν αυτό το πρόβλημα, το οποίο θα δούμε ότι υπάρχουν λύσεις για να το αντιμετωπίσουν, ότι ο τίτλος αυτός είναι ο καλύτερος και αυτόν πρέπει, ο πιο δόκιμος και αυτόν πρέπει να χρησιμοποιούμε. Έτσι. Λοιπόν, ναι, και Χαγιά, έχω να σας ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με αυτό, γιατί ξέρω ότι μεγάλη εμπειρία έχετε. Πείτε μας, λοιπόν, άρα οι σχιστίες, λοιπόν, είναι κάτι το οποίο παθαίνει το παιδί από την ακριβώς. Θα ήθελα να αποφύγω τη λέξη πάθηση, μια νοσολογική οντότητα, η οποία δεν συγκλίνονται οι ιστοί του προσώπου. Δεν το είπα κι εγώ. Ναι. Όμως, συμβαίνει ένα προς 7 ως 1000 γεννήσεις. Αυτά είναι στοιχεία από διεθνή βιβλιογραφία. Αναλογούν κάποιο μεγάλο αριθμό στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αυτό ο αριθμό στην Ελλάδα. Είναι πολύ μικρότερο. Ναι. Βεβαίως. Και επίσης οι γονείς που θα ρωτήσουν τι είναι αυτό που δημιουργεί μια σχιστία. Δεν ακολουθεί ένα μοτίβο του DNA σταθερό. Παίζουν ρόλο όπως είναι η κληρονομικότητα, ο τρόπος ζωής, τα τυχόν φάρμακα που παίρνουμε, οι ακτινοβολίες. Παίζουν ρόλο όλα αυτά. Ναι, και η μεγάλη ηλικιακή ίσης ή τεκνοποιίες. Α, και αυτό το πρόβλημα. Ναι, αλλά πάλι. Και πάλι δεν σημαίνει ότι θα κάνει κάποιος ένα παιδί με σχιστίες. Απλά υπάρχουν πολλά σύνδρομα που παρουσιάζουν και σχιστία. Συνήθως όταν γεννάμε ένα παιδί με σχιστία, το ψάχνουμε μήπως έχει ένα σύνδρομο. Ναι. Μάλλον είναι το αντίθετο. Ναι. Αυτό δεν το γνώριζα και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο λέτε. Τώρα, κύριε και Χαγιά, άρα λοιπόν οι σχιστίες σε ποιες αρχές, δηλαδή δημιουργούνται μέσα από την κοίηση. Ακριβώς. Δεν είναι δυνατόν να εμφανιστεί μια σχιστία αργότερα, ας πούμε. Όχι. Μπορεί να μείνει όμως το παιδί με σχιστία από το βεβαίως. Άμα γεννηθεί και δεν διαγνωστεί, και αυτός είναι ο στόχος της ημερίδας που κάνουμε. Ακριβώς. Γιατί το κάνουμε μαζί με το παιδιατρικό τμήμα, όπως. Της κλινικής Σερβίς Λουκάς. Μαζί και η στοματική γνωμική. Ναι, δεν το αναφέρουμε αυτό. Ναι. Σημαντικό είναι. Ναι. Να το πούμε μαζί με την υπεύθυνη του τμήματος που είναι η κυρία Νικολάου η Μαρία, εξαιρετική συνάδελφος. Και πρέπει να κάνουμε μία ενημέρωση στον κόσμο για το πώς διαγνώστονται οι σχιστίες. Ναι, βλέπουμε εδώ και μία εικόνα. Τι δηλώνει αυτή, κύριε Σε αυτή η εικόνα που βλέπετε είναι ένα από τα πρώτα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει δικά μας και όχι διεθνή, γιατί όπως σας είπα, όταν ήρθα στην Ελλάδα, νόμιζα ότι θα ήμουν ένας γιατρός από όλους. αλλά τα στοιχεία για την ελληνική πραγματικότητα με βάση πάνω στις σχιστίες δεν υπάρχουν. Οπότε το κέντρο μας από το 2016 μέχρι σήμερα, 7 χρόνια, είναι πάρα πολύ μικρός ο χρόνος, έβγαλε κάποια στατιστικά στοιχεία και βλέπετε ποιος είναι ο γιατρός που ενημέρωσε ένα ζευγάρι ότι περιμένουν παιδί με σχιστίες. Άρα βλέπετε ότι είναι φυσιολογικό, οι κύριοι χειρουργοί που ασχολούνται και διορθώνουν τις σχιστίες ενημερώνουν τελευταία. Μεγάλη εξέλιξη όμως και στην ιατρική, γιατί ο υπέρηχος τα ανακαλύπτει τα παιδιά με σχιστίες ακόμα από τη μεριά της σκιής. Δεν περιμένουμε να γεννηθεί για να δούμε ότι έχει σχιστία. Και αυτό βέβαια είναι πολύ δύσκολο, αλλά όπως βλέπετε η ενημέρωση παίζει μεγάλο ρόλο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω κάτι που έχει τύχει σε αυτά τα 7 χρόνια στην αντίληψή μας. Υπάρχουν γιατροί που ενημερώνουν τους γονείς ότι περιμένουν ένα παιδί με σχιστία και είναι διαφορετική η τοποθέτησή τους. Δηλαδή. Μου έχει τύχει, ας πούμε, μάλλον να το πω κάπως διαφορετικά. Ένα παιδί με σχιστία θα έρθει, θα αντιμετωπιστεί και θα είναι ένα παιδί όπως όλα τα άλλα. Με καμία απολύτως διαφορά. Μπράβο. Ωραία. Θα πρέπει να βελτιώσουμε λίγο την ομιλία, γιατί χειρουργικά είναι το μόνο πράγμα που δεν ξέρουμε και οι λογοθεραπευτές σήμερα, θα πρέπει να το πω, ματαιώνουν χειρουργία. Αλήθεια. Βεβαίως. Αλλά απ' την άλλη, ο γιατρός που προσεγγίζει το ζευγάρι και του λέει ότι περιμένετε ένα παιδί με σχιστία και όταν θα γεννηθεί ένα παιδί και θα δούνε με μία σχισμή στο πρόσωπο, καταλαβαίνετε στους γονείς ένα σοκ που θα έχουν. Δεν πρέπει να προτείνουμε στους γονείς να διακόψουν την κοίηση, γιατί αυτό αν δεν είναι ανήθικο, είναι εκτός πραγματικότητας. Ναι. Έτσι. Ναι. Υπάρχουν γονείς που το σκέφτονται. Αλήθεια. Ενώ δεν έχει κανένα πρόβλημα το παιδί. Ούτε διανοητικά καθυστερημένο θα είναι, ούτε κάποιο σύνδρομο θα έχει. Αν έχει κάποιο σύνδρομο, με τον περιγεννητικό έλεγχο της παρακέντησης βρίσκεται και ελέγχουμε αν υπάρχει. Ναι. Αλλά δεν είναι. Ναι, είναι παράλογο λίγο. Ακριβώς. Έτσι ακούγεται, κύριε και Χαγιά. Ξεφεύγουμε τελείως από το ηθικό. Για ένα θέμα το οποίο είναι αισθητικό. Το οποίο
ουσιαστικά λύνεται έτσι, κατευθείαν. Και μετά τις επεμβάσεις λύνεται και λειτουργικά. Και λειτουργικά, σαφώς. Κύριε Κεχαγιά, υπάρχουν κάποιοι γιατροί οι οποίοι στη διάρκεια, τώρα από την εμπειρία σας, στη διάρκεια του προγεννητικού ελέγχου και αφού φανεί ότι το παιδάκι, το νεογέννητο, το κύμα έχει σχιστία, δεν το λένε στους γονείς? Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει τέτοιος γιατρός. Που κάνει προγεννητικό έλεγχο. Άρα λοιπόν είναι ενημερωμένοι, αφού φαίνεται αυτό το πρόβλημα στο προγεννητικό. Αρκεί να το δούνε. Το δύσκολο, ναι, το ευκολότερο από ό,τι έχω ακούσει και έχω μιλήσει μαζί τους και στην ημερίδα είναι μια ευκαιρία για να μας το πει ο υπερηχογράφος, είναι καθηγητής πανεπιστήμιου, ο οποίος θα μιλήσει. Νομίζω από ό,τι έχω ακούσει από αυτούς που κάνουν υπέρηχους προγεννητικούς ότι είναι δύσκολο να δεις όταν υπάρχει σχιστία μόνον στην υπέρωα. Πρέπει να έχει πάρει θέση το κύμα τέτοια ώστε να βολέψει ο υπέρηχος να το δουν. Στο χείλος, όταν υπάρχει χείλος συστία και οτιδήποτε άλλο, φαίνεται πιο εύκολα. Μάλιστα. Το βρίσκουν πιο εύκολα. Αυτό είναι το προτέρημά τους. Και η εξέλιξη, φανταστείτε ότι το βλέπεις το παιδί με τους καινούργιους υπέρηχους ζωντανό, σαν να θες να το πάρεις αγκαλιά. Είναι εκπληκτική η τεχνολογία. Ναι, έχω δει τις διάστατες αυτές εικόνες, οι οποίες είναι εξαιρετικές. Να, ακριβώς αυτό που λέτε. Και είναι πάρα πολύ τέτοιο. Και επίσης έχει βελτιωθεί όλα τα πράγματα, όπως και η αντιμετώπιση. Δηλαδή, η αντιμετώπιση των παιδιών με συστία. Γίνεται με διαφορετικό τρόπο. Για να καταλάβετε, πριν από λίγα χρόνια υπήρχαν, ας πούμε, διεθνώς 270 κέντρα, υπήρχαν 269 πρωτόκολλα αντιμετώπισης. Έτσι λοιπόν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σχιστιών έβαλε ένα μπούσουλα, μπορούμε να πούμε, σε όλα αυτά. Πήρε όλα τα πρωτόκολλα αυτά, έβγαλε το καλύτερο, ποιο είναι τα καλύτερα αποτελέσματα και το έβγαλε διεθνώς για να το ακολουθούν και όπως το ακολουθούν παραπάνω από 95-98% τα οργανωμένα κέντρα. Λοιπόν, και εμείς έχουμε ένα τέτοιο κατάλογο ημερομηνίας αντιμετωπίσεως των παιδιών. Όχι γιατί έτσι μας έφεξε ή σκεφτήκαμε. Γίνει, τέλος πάντων, ακολουθούμε αυτό το διεθνές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συστιών, την οδηγία. Ωραία. Και έχουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Ναι. Δεν έχουμε ούτε συρρήγγια, ούτε τέτοιο. Δηλαδή στα 200 παιδιά έχουμε 6 συρρήγγια. Είναι φυσιολογικό γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν είναι το ίδιο. Επιπλοκή εννοείται. Ως επιπλοκή. Ναι. Το οποίο πάλι διορθώνεται βέβαια, αλλά πρέπει να κάνει ακόμα μία επέμβαση στο παιδί. Γιατί να κάνει δύο επεμβάσεις όταν μπορεί να κάνει μία. Φυσικά. Αυτό που ήθελα να τονίσω και θα δείτε. Έχω να ρωτήσω πάρα πολλά. Λοιπόν, για πείτε. Ναι, βεβαίως. Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν κάποιοι πίνακες που. Α, τους πίνακες. Ναι, μας τους έχετε στείλει, θα τους βάλουμε τώρα. Ναι. Η μία έλεγε για την ειδικότητα, αναφερόταν στην ειδικότητα. Στο πότε κάποιο γιατρός ουσιαστικά. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα μαθαίνει το θέμα αυτό και το. Ακριβώς. Ναι. Υπάρχει. Και τώρα θα δούμε και τις φωτογραφίες, τις εικόνες τις 2 και τις 3. Ναι. Πώς αντιμετωπίζονται, γι' αυτό δεν λέτε, κύριε Κεχαγιά, και πότε γίνονται οι επεμβάσεις χρονικά. Τώρα. Πείτε αυτό, θέλω να αυτός είναι ένας πίνακας, ο οποίος τον φτιάξαμε εμείς στο πρώτο κέντρο συστιών, γιατί από την απορία μας, δηλαδή εγώ είμαι ο γονιός που περιμένω παιδί με σχιστία. Ναι. Ωραία, καλημέρα σας. Με ενημέρωσε ο υπερηχογραφολόγος ότι θα έχω ένα παιδί με σχιστία. Ναι. Ποιος γιατρός θα το δει πρώτος? Ποιος γιατρός θα το δει δεύτερος? Ναι. Ποιος θα κάνει την πρώτη επέμβαση? Ποιος θα κάνει τη δεύτερη επέμβαση? Ναι. Μετά που θα κάνω την επέμβαση, τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να κάνω λογοθεραπεία? Πρέπει να κάνω ορθοδοντική? Πρέπει να κάνω στον οδοντίατρο παιδοδοντία? Πρέπει να δω πότε θα με δει ο ρελάς για τα αυτιά, γιατί έχουν μέσες οτίτιδες? Έτσι που κάναμε αυτόν τον πίνακα, και ανάλογα το με την πίνακα, ηλικία, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, μπορεί έτσι. Να βλέπει. Αυτός ο πίνακας έχει αναρτηθεί τόσο στην ιστοσελίδα μου, όσο και σε εργασίες. Και όποιος μπορεί και θέλει να τη ζητήσει. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και την ιστοσελίδα του κυρίου Κεχαγιά, να την. Τις έχω στείλει κιόλας και τις δύο, για να τη βλέπουν και οι τηλεθέτες, για να μπουν και εκεί για να δουν στοιχεία. Εδώ, άρα και εδώ λέει ακριβώς. Ακριβώς, μέχρι το 18ο έτος, 19ο για τα κορίτσια, μέχρι τότε ολοκληρώνεται η ανάπτυξη του κοριτσιού και στα 21 του αγοριού. Οπότε μέχρι τότε μπορούμε να συμβάλλουμε στην αισθητική αποκατάσταση των ανθρώπων αυτών όταν έχουν δημορφία. Θέλω να ρωτήσω. Ναι, ναι. Αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι για τον πίνακα. Ό,τι θέλετε. Όχι. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω. Μαθαίνουμε ότι το παιδί μας έχει ένα είδους σχιστία, είτε είναι σοβαρή, μπορεί να είναι και σοβαρή, είτε δεν είναι σοβαρή. Είναι πιο απλού μεγέθους, γενικά είναι πιο μικρότερο μικρότερο το πρόβλημα. Ακριβώς έτσι είναι. Αν είναι μεγάλο σε μέγεθος, παίζει μεγάλο ρόλο. Ναι. Ναι, γιατρέ. Τώρα, από τη στιγμή που μαθαίνω αυτό, γεννιέται το παιδί μου με το καλό, εγώ τι θα κάνω, μπορώ να το χειρουργήσω κατευθείαν? Δηλαδή, η αντιμετώπιση των σχιστιών γίνεται από την αρχή, γιατί παρακολουθώ ότι υπάρχουν και παιδιά, έχω δει κάποια περιστατικά, τα οποία είναι σε μεγαλύτερες ηλικίες και δεν έχουν ακόμα ίσως διορθώσει το πρόβλημά τους.
Έτσι. Ναι, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, μας έβγαλαν τον άλλο πίνακα. Να εξηγήσουμε και αυτόν και μετά να απαντήσουμε. Εξηγεί ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε και σε ποια χρονολογική σειρά. Να τον αφήσουμε λίγο κιόλας. Αυτό εδώ πέρα το πινακάκι είναι γραμμένο στα ελληνικά από τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συστήματος, δηλαδή αυτό το τρόπο αποκατάστασης κατά 90-95% όλων των σοβαρών κέντρων που ασχολούνται με τη σχιστία. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να κάνουμε, όπως βλέπετε, στους 3 μήνες κάνουμε το χείλος, στον πρώτο χρόνο κάνουμε τη μαλακή υπερώα, στα 2 με 3 χρόνια κάνουμε την σκληρή υπερώα, λίγο αργότερα κάνουμε μια φαρυγκοπλαστική, μετά κάνουμε μια οστεοπλαστική της ανογνάθου. Αυτές οι επεμβάσεις. Θα σας πω κάτι σημαντικό. Ο πατέρας και ο γονιός και η μητέρα που αποκτούν ένα παιδί με σχιστία, ναι, το γεννάνε την Κυριακή, θέλουν να χειρουργηθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη να το πάρουν αφήνω. Γι' αυτό σας το ρώτησα. Αυτό δεν γίνεται. Ναι. Γιατί όπως, γι' αυτό σας το ρώτησα. Όπως θα καταλάβετε, το πότε αποφασίζουμε να χειρουργήσουμε ένα παιδί εξαρτάται από το ίδιο το παιδί. Ναι. Μας δίνει αυτό τις οδηγίες. Δηλαδή, όσο μεγαλώνει το παιδί, μας χαρίζει ύφασμα για να κλείσουμε αυτές τις τρύπες. Όταν εμείς πολύ συχνά στην Ελλάδα το χειρουργούμε στον 6ο μήνα ή στον 7ο όλα μαζί, ναι, το επόμενο βήμα είναι στον 1 χρόνο ή στον 1,5 χρόνο να αποκτήσει ένα συρρίγγιο. Ναι. Και όχι γιατί οι γιατροί δεν είναι καλοί, γιατί είναι χαζοί ή οτιδήποτε άλλο που το χειρούργησαν. Απλά. Οι γονείς πιέζουν. Όχι, οι γονείς πιέζουν πάντα. Α, ναι. Και δεν μπορούν να περιμένουν χρονικά. Ναι. Δηλαδή, όταν μεγαλώνει το παιδί, μεγαλώνει και το ύφασμα. Με εξαίρεση το χείλος. Ναι. Το χείλος πρέπει να χειρουργηθεί το συντομότερο δυνατό, ναι, γιατί στο χείλος γύρω-γύρω υπάρχει ένας μυς κυκλωτερής, ο οποίος όσο μεγαλώνει το παιδί, ανοίγει η σχιστία. Μάλιστα. Είναι το αντίθετο σε σχέση με όλα τα άλλα. Μάλιστα. Ενώ όσο μεγαλώνει, η σκληρή υπερώα, η μαλακή υπερώα, κλείνει. Ναι. Οπότε έχουμε περισσότερο ύφασμα για να το ράψουμε και να κλείσουμε ένα κενό, αλλά σύμφωνα με κάποια χειρουργική τεχνική. Δεν σαφώς παίρνουμε από όπου να είναι και το κλείνουμε. Κύριε αυτό Κεφαλιά, είναι σημαντικό. Βλέπετε πολλά περιστατικά από όλη την Ελλάδα. Έχουμε από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Αλήθεια. Ναι. Γιατί σας είπα λοιπόν, ότι τα περιστατικά που έχουμε, θα σας πω ότι αναλογούν περίπου 10 στο κάθε κέντρο, αν υπήρχαν και άλλα κέντρα. Α, 10 με 12. Εμείς έχουμε κάθε χρόνο πάνω από 30, γιατί εκτός ότι φτιάχνουμε τα πρωτογενή, διορθώνουμε και κάποια παλιά, μάλιστα, δυστυχώς. Μάλιστα. Κορίτσια ή αγόρια περισσότερα. Εδώ θα ήθελα πολύ να σας δείξω κάποια στοιχεία τελευταία. Αλλά θα μου επιτρέψετε ότι δεν μπορώ να σας τα δείξω γιατί είναι προς δημοσίευση και αν τα ανακοινώσω δεν θα μπορέσω να τα δημοσιεύσω. Καλά, εντάξει. Υπόσχομαι όμως να σας τα φέρω να τα δείξετε κάποια στιγμή γιατί ναι, είναι ακριβώς δείχνουν. Θα τα ανεβάσετε πάντως σίγουρα στην ιστοσελίδα σας. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Άρα λοιπόν να ποια κορίτσια, ποια αγόρια και τι πρόβλημα έχουν ακριβώς. Ναι, πολύ ωραία. Ποια κορίτσια, ποια αγόρια και τι πρόβλημα. Αν είναι δηλαδή ανάλογα με το φύλο και τι πρόβλημα έχουν. Άρα λοιπόν δεν βγάζουμε είδηση τώρα, θα τη βγάλουμε σε άλλη φάση. Κύριε Κεφαλιά, τελειώνει το πρώτο μέρος εκπομπής. Ναι, ναι. Δεν πρόλαβα ακόμα αν να κάνω εγώ προσωπικά, δεν πρόλαβα να ρωτήσω πολλά πράγματα. Απλά θέλω να ρωτήσω αυτό, να εμπεδώσουμε και οι τηλεθεατές μας αυτό ότι ένα παιδί το οποίο από τον υπέρηχο ακόμα είναι κατανοητό τέλος πάντων και εμφανές ότι έχει πρόβλημα, έχει κάποιο πρόβλημα, τέλος πάντων ένα ιδιαίτερο ακριβώς θέμα, μία σχιστία. Γεννιέται το παιδί με το καλό, όλα καλά. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει σχιστία και συνδυασμός πάντα ενός, όπως είπαμε, συνδρόμου. Αυτό. Και η πρώτη κίνηση είναι ποιος είναι αυτός ο οποίος θα καθοδηγήσει το παιδί να έρθει σε εσάς. Στο στοματικό και γνωθοπροσωπικό χειρουργό. Νομίζω ότι ο πρώτος που το βλέπει το παιδί μόλις γεννήσει είναι ο παιδίατρος. Ο παιδίατρος, ναι. Και ο γυναικολόγος λοιπόν, βέβαια, ο οποίος κάνει τον υπερηχογραφικό έλεγχο, ναι, τον προγενετικό, mm-hmm, θα μπορούσε να δώσει κάποιες οδηγίες ώστε η μητέρα και ο πατέρας, προτού γεννηθεί το παιδί, να είναι έτοιμοι για το τι θα αντιμετωπίσουν. Ναι, 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 αυτό. Όπως βλέπατε, στον πίνακα που πέρασε, ναι, έχουμε βάλει στο κέντρο και έναν ψυχολόγο. Ναι. Ψυχολόγο δεν χρειάζεται το παιδί που γεννιέται. Χρειάζονται οι γονείς. Εννοείται. Γιατί είναι σημαντικό να βλέπεις ένα παιδί να γεννιέται έτσι, και να έχει. Λίγο. Όλοι οι γονείς που έχουμε γίνει. Είναι σημαντικό να βλέπεις ένα παιδί. Ακόμα και αυτοί που το δεν έχουν γίνει. Το θέλουμε όμορφο, πανέμορφο, ακριβώς, από την πρώτη είναι στιγμή που θα γεννηθεί, με μαλάκια τέλος πάντων και τα λοιπά. Να το. Λοιπόν, ναι, αυτό ισχύει. Κύριε Κεφαλιά, άρα η πρώτη επέμβαση από τα δικά σας χέρια, σε περίπτωση σχιστίας, και με αυτό θα κλείσω, είπαμε σε ποια επανάληψη, το επαναλαμβάνουμε τώρα, σε ποια. Πρέπει να ενημερωθούν οι γονείς με το που γεννιέται το παιδί, ναι, με το που γεννιέται στο μαιευτήριο, να μας καλέσει να το δούμε. Ναι. Πηγαίνουμε παντού. Πρώτα αυτό. Ωραία. Και εκεί δίνουμε τις οδηγίες, γιατί είναι σημαντικό για το πώς θα φάει. Ναι. Πώς θα μεγαλώσει και 3 μηνών κάνουμε το χείλος. Το ιδανικό να είναι στη μευτική του Άγιου Λουκά, σαφώς.
Ναι, θα ήταν το καλύτερο, θα ήταν άμεση. Θα ήταν άμεση. Ακριβώς. Ναι. Αυτά με λίγα λόγια θα υποθούν και στην, ημερίδα σας, μία η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Είχαμε αυτό το πρόβλημα με τον κορονοϊό που διακόψαμε. Ναι. Κάναμε κάθε χρόνο μία ημερίδα. Νομίζω ότι. Βλέπουμε και την αφήσα, ναι. Την έχετε αναρτήσει και στο Facebook. Θα ήθελα να πω μόνο ένα πράγμα, αν μου επιτρέπετε και προλαβαίνουμε. Οι ομιλητές, θα ήθελα να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί έχω συμμετέχει σε οργανωτικές επιτροπές άλλων συνεδρίων και άλλες ημερίδες. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που κλείνω 6 ομιλητές μέσα σε μισή ώρα. Αλήθεια. Άλλες φορές χρειάζεται, αν όχι χιλιάδες ώρες, μέρες κτλ. Είναι ναι, εξαιρετικοί συνάδελφοι. Θετικό, θετική και είναι τέτοιο. Όποιος πατήσει στο QR code με το τηλέφωνό του μπορεί να δει και το πρόγραμμα, να δει και τους ομιλητές. Είναι πάρα πολύ εξαιρετική και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως. Άρα λοιπόν υπήρχε μία προσέλευση πολύ θετική. Ναι, είναι ναι. Και μετά τον κορονοϊό. Ο κόσμος θέλει να πει τα καινούργια δεδομένα, αυτά τα οποία ίσως δεν τα είχε δημοσιεύσει και πιο μπροστά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Άρα λοιπόν. Συγχαρητήρια λοιπόν για όλο αυτό. Έτσι. Μια προσπάθεια καλή που ξανάρχισε με βάρος που μας διέκοψε ο κορονοϊός και κάποια άλλα που δεν έχουν αξία να, να υποθούν, αλλά είχαμε ένα φρένο. Τώρα ξαναπαίρνουμε μπρος και θα κάνουμε. Mm. Ευελπιστώ. Δουλεύω προσωπικά μαζί με κάποιους συναδέλφους, αλλά προσωπικά και τελειώνω και εδώ και κλείνω. Ναι. Μια προσπάθεια εκπαίδευσης για σχιστίες σε γιατρούς. Ευελπιστώ σε 2 χρόνια να είναι έτοιμο. Ναι. Και γιατί σε 2 χρόνια, γιατί το δουλεύω ήδη 3. Ναι. Τέτοια προσομοίωση εκπαίδευσης γίνεται μόνο από μία εταιρεία στον κόσμο, στον Καναδά. Εμείς το δουλεύουμε 2-3 χρόνια και νομίζω ότι σε 1 με 2 χρόνια θα έχουμε ένα έτοιμο όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά διεθνές course να έρθουν να εκπαιδευτούν σε προσομοίωση. Είδατε που μαζεύσατε με τον κορονοϊό τόσα. Ναι. Θα το ξαναπούμε αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον. Βεβαίως. Και για τον ιατρικό κόσμο, κύριε Κεχαγιά. Και πρέπει να το αναφέρετε ξανά και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που θα μιλήσουμε. Πρέπει να πούμε, αγαπημένοι τηλεθέτες, και για την ειδικότητα της γνωθοπροσωπικής χειρουργικής. Θα μας πει εδώ αρκετά στοιχεία ο κύριος Κεχαγιάς. Λοιπόν, αλλά θα μιλήσουμε και για τις χυστίες. Δεν ολοκληρώθηκε το θέμα. Άρα, λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και είμαστε σε πολύ λίγο και πάλι μαζί για να συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα, αγαπημένοι.